Παρακαλώ. Παρακαλώ. Ναι, γεια σας. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Ας δούμε, σας καλά από Κύπρο για μια ενημέρωση σχετικά με το Forex. Εύχομαι να μην σας ενοχλώ. Όχι, δεν με ενοχλείτε. Καταρχήν να σας πω, πρέπει να σας πω ότι οι κλήσεις ηχογραφούνται αυτόματα για λόγου διασφάλισης, επειδή δουλεύω σε εταιρεία. Αν δεν σας πειράζει αυτό, αν δεν έχετε πρόβλημα. Και δεύτερο, να σας κάνω εγώ μια ενημέρωση. Έχω ένα κανάλι στο YouTube που κάνω διασκευές, metal διασκευές τραγουδιών. Nicolaou Productions ονομάζεται και εκεί μπορείτε να βρείτε πολύ ωραία κομματάκια. Υπάρχουν παροδίες, υπάρχουν ελληνικά, υπάρχουν ξένα κομματάκια, υπάρχουν διαφόρων ειδών τραγουδάκια. Επίσης είμαστε στο Πήλιο, στην Τζαγκαράδα Πηλίου, όπου έχουμε ξενώνα εδώ πέρα. Μπορείτε να έρθετε να σας φιλοξενήσουμε κάποια στιγμή, όποτε ευκαιρέσετε κι εσείς. Από Κύπρο τηλεφωνείτε, είπατε, έτσι. Μάλιστα. Ναι. Από Κύπρο, ναι, ναι, πολύ ωραία. Ναι, και είμαστε στην Τζαγκαράδα Πηλίου, έχουμε και βουνό και θάλασσα και είναι πανέμορφο εδώ πέρα. Έχουμε και ταβέρνα, θα σας δώσουμε και εκτοσούλα. Πήλιο, είναι ωραία. Α, έχετε έρθει Πήλιο, πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία. Ναι, ναι. Να κάνω εγώ μια άλλη ερώτηση. Εσείς η δουλειά σας αυτή είναι, παίρνετε τηλέφωνο και κάνετε ενημέρωση όλη τη μέρα ή κάνετε και άλλα πράγματα, ας πούμε, εκτός από αυτό? Κάνουμε όσο προλαβαίνουμε. Ναι, ενώ δεν είναι η δουλειά σας ότι από το πρωί, ας πούμε, είστε σε ένα τηλέφωνο και παίρνετε τηλεφωνήματα και κάνετε ενημέρωση. Α, κάνετε και άλλα πράγματα. Γιατί αν ήταν έτσι αυτή η δουλειά, θα ήθελα και εγώ να δουλέψω, ας πούμε, σε μια τέτοια δουλειά. Να φάνω μόνο τηλέφωνα. Ωραίο θα ήταν αυτό. Μάλιστα, ναι. Θα ήταν ωραία, δεν θα ήταν ωραία. Ναι, αμένα πληρώνουμε για να παίρνω τηλέφωνο, εννοείται. Μάλιστα. Το όνομά σας ποιο είναι? Κατερίνα. Κατερίνα. Πολύ ωραία, Κατερίνα. Μάλιστα. Λοιπόν, επιτρέψτε μου να σας κάνω και εγώ την ενημέρωσή μου, γι' αυτό σας κάλεσα. Ναι, γι' αυτό απλά να σας πω κάτι άλλο εγώ πρώτα. Από τη Forex με έχετε καλέσει και άλλες φορές. Και ξέρετε, νιώθω, έχω πει και σας έχουν καλέσει και από άλλες εταιρείες. Ναι. Όλες οι εταιρείες γενικά μιλάνε για αυτό το τομέα. Αλλά ναι, η καθεμία έχει κάτι διαφορετικό να προσφέρει ως εταιρεία, έτσι, στο κάθε ενδιαφερόμενο. Ναι, μάλιστα. Άρα το Forex είναι ένας τομέας. Δεν είναι εταιρεία, δεν είναι κάτι άλλο, είναι τομέας που αναφέρονται πολλές εταιρείες. Μάλιστα. Η εταιρεία αναφέρεται σε μια 24-ωρη ηλεκτρονική πλατφόρμα, ναι, η οποία σας δίνει τη δυνατότητα και την άμεση πρόσβαση σύνδεσης με την παγκόσμια αγορά, επενδύοντας με μικρά ποσά σε διάφορες κατηγορίες, όπως είναι νομίσματα, εμπορέματα, μετοχές και άλλες κατηγορίες. Με είστε καταλάβει όσο το πιστεύω. Ναι, σας έχω καταλάβει. Εγώ, αυτό που δεν έχω καταλάβει είναι η δικιά σας η εταιρεία τι ακριβώς κάνει σε αυτό το πράγμα. Δηλαδή, εγώ μπορώ να επενδύσω, ας πούμε, ναι, σε διάφορα πράγματα, αλλά η δικιά σας εταιρεία πού μπαίνει σε όλο αυτό το πρόγραμμα, το θέμα? Λοιπόν, επιτρέψτε μου. Ναι. Η ενημέρωση αυτή, αγαπητέ, ολοκληρώνεται από έναν αρμόδιο, ο οποίος μπορεί να σας πει λεπτομέρως για την πλατφόρμα, πώς λειτουργεί και πώς θα μπορείτε εσείς να αποφελήσετε. Όχι, δεν θέλω κάποιον αρμόδιο. Δεν θέλω κάποιον αρμόδιο. Εσάς θέλω. Εγώ εσάς, αφού μιλάμε τόση ώρα, εσείς θα μου πείτε. Δεν θέλω κάποιον αρμόδιο. Είμαι εγώ η αρμόδια. Κοίτατε, γιατί με καλέσατε, αφού δεν είσαστε η αρμόδια, γιατί με καλέσατε τότε? Τι να μου πείτε δηλαδή? Εσείς τι θα μου λέγατε? Γιατί δεν με παίρνει κατευθείαν τηλέφωνο ο αρμόδιος? Εγώ σας καλώ για να σας ενημερώσω, αρμόδιος, το πώς λειτουργεί η πλατφόρμα αυτή, έτσι. Αγαπητή μου Κατερίνα, μου φαίνεται ότι έχετε πολύ καλή... Έχετε πολύ καλύτερη δουλειά από ό,τι νόμιζα. Παίρνετε τηλέφωνο για να συνδέσετε άλλον. Δεν θα μιλήσετε καν εσείς. Είναι ακόμα καλύτερη δουλειά από ό,τι νόμιζα. Την ώρα τι κάνω, Δεν θα μιλάμε καν, Ναι, αλλά κοιτάξτε να δείτε τώρα. Με παίρνετε τηλέφωνο να μου πείτε για αυτή την εταιρεία και δεν μου εξηγείτε τι είναι. Στο ίντερνετ να φανταστείτε το χρησιμοποιείτε, όπως πω. Ναι. Ωραία. Είσαστε ελληνικής καταγωγής, να φανταστώ. Ελληνικότατης, ναι. Ωραία. Γιατί αφορά τους Έλληνες πολίτες η ενημέρωση αυτή. Αχα. Λοιπόν, θα μου επιτρέψετε το μικρό σας όνομα για να σας συνδέσουμε έναν αρμόδιο ή ένα λεπτομερός για την πλατφόρμα? Όχι, δεν θέλω. Όχι, δεν θέλω.
Δεν θέλω να μου κάνει κάποιο αρμόδιο ενημέρωση. Εσεί, άμα ξέρατε, ήθελα να μου απαντήσετε. Τον αρμόδιο τι να τον κάνω. Έπρεπε να με πάρει κατευθείαν ο αρμόδιο. Εσεί δεν ξέρετε. Ωραία, να σα στείλω κατευθείαν, σα λέω. Για αυτό σα λέω. Θα σα στείλω κατευθείαν στον αρμόδιο. Ένα κουμπί πατάω και σα στείλω μαζί. Κοιτάξτε να δείτε. Εγώ να σα πω. Άντρας, δεν ξέρω. Υπάρχουν 20 αρμόδιοι με την εταιρεία που μπορεί να απαντήσει ο καθένα από αυτού. Όχι στην εύχερο, βασικά. Ναι, κοιτάξτε. Εδώ είμαστε τηλεφωνικό κέντρο, όπως ναι. Καταλαβαίνετε. Κατάλαβα, κατάλαβα. Οπότε, γι' αυτό. Ναι, κοιτάξτε να δείτε. Εγώ να σα πω την πλήρη αλήθεια μου. Δεν ενδιαφέρομαι καθόλου. Απλά μ' αρέσει αυτή η κουβεντούλα γιατί με παίρνει και από άλλες εταιρείες κατά καιρούς. Και επειδή μου κάνουν συνέχεια ενημερώσεις, παίρνω και εγώ την ευκαιρία και τους κάνω και εγώ ενημέρωση για τα δικά μου. Τζάμπα πελατεία, καταλάβατε. Αλλά τώρα βαριέμαι τώρα να τα ξαναπώ πάλι στον αρμόδιο. Οπότε αυτό. Εντάξει, δεν είναι προκλητικό. Αγαπητά, άμα δεν θέλετε, δεν σας πάω στον αρμόδιο. Με το ζόρι, ναι, ναι, ναι. Θα πάτε εκεί και θα μου πείτε μέσα και με το ζόρι. Ναι, ναι, σωστά. Αλλά είναι καλή ευκαιρία. Όχι, όχι, όχι. Αφήστε το καλύτερα. Άλλη στιγμή, άλλη στιγμή. Να του πω και για το κανάλι μου στο YouTube, να του πω εδώ και για τους ξενώνες και αυτά, να κάνουμε λίγο πλάκα. Εντάξει. Γιατί να μην του πεις και το αρμόδιο όλα αυτά που μου είπες εμένα, να τα ξέρουμε όλοι ως εταιρεία. Ναι. Σωστό και αυτό, σωστό και αυτό. Ωραία, ωραία. Κάντε μια εγγραφή στο κανάλι στο YouTube, Νικολάου Productions, και είμαστε εντάξει. Και συνδέστε με και με τον αρμόδιο, αφού είστε τόσο ευγενικοί. Ωραία, να είσαστε καλά. Να είσαστε καλά. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ. Ωραία, το μικρό σε όνομα. Νίκος. Ωραία, κύριε Νίκο. Ωραία. Χαρά μου που μιλήσαμε μαζί. Και δικιά μου χαρά, και δικιά μου χαρά. Παρακαλώ. Ναι, γεια σας. Θα συνδέω με τον κύριο Νίκο. Καλή συνέχεια. Γεια σας. Καλησπέρα σας, κύριε Νίκο. Καλησπέρα σας. Ονομάζομαι ο οικονομικός σύμβουλος της εταιρείας Tradesmart One. Είστε καλά? Είμαστε πολύ ωραία. Εσείς πώς είστε? Χαίρομαι πολύ. Και έχω πολύ καλά. Ευχαριστώ πολύ. Έχετε ζεστούλα εκεί πέρα στη Λάρνακα, μαθαίνω, ε? Όχι Λάρνακα, για μισό. Είναι λίγο δύσκολα. Εμείς έχουμε ξενώνα εδώ πέρα στο Πήλιο και είμαστε ψηλά στο βουνό, οπότε έχουμε δροσούλες εδώ πέρα. Οπότε με την πρώτη ευκαιρία λοιπόν, μιας και τα λέμε, να έρθετε να σας φιλοξενήσουμε εδώ πέρα. Έχουμε και ξενώνα, έχουμε και ταβέρνα. Να είστε στην δροσιά. Μόλις πάρε την πρώτη άδειά σας. Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Δόξα τω Θεώ, δόξα τω Θεώ. Θα ήθελα να σε ρωτήσω αν με επιτρέπετε αν έχετε ασχοληθεί ποτέ με το Forex, αν έχετε αυτά. Η αλήθεια είναι ότι με έχουν πάρει άπειρες φορές από διάφορες εταιρείες για το Forex, αλλά δεν έχω ασχοληθεί ποτέ. Αν με επιτρέπετε, τι σας έχει προβληματίσει, ας το πούμε έτσι. Δεν ξέρω πώς, ποιον όρο να βάλετε. Τι ακριβώς, τι λόγο δεν έχετε δοκιμάσει. Γιατί αν με επιτρέπετε, πάντα μιλάμε για ένα μηνιαίο καιρό. Σίγουρα εντάξει, δεν γίνεστε πλούσιο ούτε εκατομμυριούχο, αλλά αν εσείς εξασφαλίσετε ένα μηνιαίο κέρδο σεβαστού, γιατί όχι. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε. Η αλήθεια μου είναι ότι βαριέμαι να ασχοληθώ με τέτοια πράγματα, διότι πρώτον δεν έχω χρόνο, δουλεύω σε ξενώνα όπως σας είπα. Και δεύτερον είμαι εντελώς άσχετος με αυτό το θέμα και σίγουρα σκεφτείτε το αυτό τώρα που θα σας πω, γιατί έχει μεγάλη σημασία. Αν κάποιος ήθελε να ασχοληθεί με αυτό το πράγμα, είμαι σίγουρος ότι θα είχε κάτι και θα είχε ψαχτεί από μόνος του και θα είχε ασχοληθεί με αυτό το θέμα, έτσι δεν είναι? Όχι. Πώς όχι, αν κάποιος ενδιαφέρεται για κάτι τέτοιο, δεν θα είχε ασχοληθεί από μόνος του. Θα σας πω. Θα συμφωνούσα μαζί σας αν μιλούσαμε πριν 3 χρόνια. Ναι, γιατί τι έχει αλλάξει αυτά τα 3 χρόνια. Θα σας πω. Ναι. Πολλά άτομα έχουν μείνει χωρίς δουλειά. Πολλά άτομα είχαν εγώ μόνος μου, συγγνώμη, δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Γιατί λόγω αγμίας χάνω τα χρήματά μου. Εδώ συμφωνώ μαζί σας. Αλλά σας έχω και την απάντηση. Εγώ σας έχω καλέσει όχι άδικα, αλλά για να σας προτείνω μια συνεργασία. Δεν με καλήσατε εσείς, η κυρία Κατερίνα με κάλεσε. Κυρίως με εμένα μιλάτε από εδώ και πέρα, εάν συνεργαστούμε τέλος πάντων, θα είμαι εγώ δίπλα σας, έτσι. Είπαμε αν αλέγεστε, έτσι. Θέλει να ακούσει την ενημέρωση, γιατί υπάρχουν και αυτά τα άτομα που δεν θέλουν να κάνουν
ακούσουν. Ναι, ναι. Άννα, είπαμε το όνομά σας, έτσι. Καλησπέρα. Η συνεργασία η οποία σας προτείνω είναι διότι... Ωραία, ναι. Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι δεν με ενδιαφέρει. Αλλά, ναι, δεν με ενδιαφέρει, αλλά εντάξει. Δεν θα σας ενδιαφέρει, κύριε Νίκο, να έχει προϊσόδημα. Μιλάμε για κέρδη, για χρήματα. Δεν έχω χρόνο και για επενδυτικές εξτρά κινήσεις. Έχω ένα καναλάκι στο YouTube, ας πούμε, και μου παίρνει όλο το χρόνο... Δηλαδή, καταλάβατε. Θα σας πω μια ιστορία. Έχω να κάνω μπάνιο 5 ημέρες. Είμαι υδρωμένος από πάνω μέχρι κάτω, το μαλλιό μου είναι λαδωμένα, έχω να κάνω 5 μέρες μπάνιο και ο λόγος είναι ότι δεν βρίσκω χρόνο. Δηλαδή, ειδικά αυτή την περίοδο που είναι η full season του καλοκαιριού, ειδικά αυτή την περίοδο δεν προλαβαίνουμε ούτε τουαλέτα. Τουαλέτα πηγαίνουμε και παίρνουμε το τηλέφωνο μαζί, μήπως χτυπήσει και χρειαστεί κάποια δουλειά, ας πούμε. Έχετε χρόνο να κάνετε ούτε μπάνιο, δηλαδή. Ναι. Πραγματικά. Πάτε σπίτι σας, δηλαδή, 2 λεπτά στην τουαλέτα. Στην τουαλέτα, κοιτάξτε, άμα κάνουμε και επενδύσεις και στην τουαλέτα μας, μετά εντάξει, γιατί ζούμε για να δουλεύουμε, δεν υπάρχει λόγος. Δηλαδή, αν δεν πω λίγο Facebook, ας πούμε, την ώρα που είμαι στην τουαλέτα, δεν θα πω ποτέ. Αν να κάνω επενδύσεις και εκεί, τελείωσε. Ζω μόνο για να δουλεύω. Ναι, εντάξει, καταλάβατε. Εφόσον θεωρείτε ότι δεν υπάρχει ο χρόνος, εσείς ξέρετε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο σας. Εγώ σας ευχαριστώ, να είστε καλά. Γεια σας.